η κίνηση αρχικά του Μπαρμπαρόση στο οικόπεδο 4, στα όρια του οικοπέδου 4 με την ελληνική υφαλοκρηπίδα, έγινε ύστερα από την τριμερή σύσκεψη, η οποία έγινε στην Ελούντα της Κρήτης και στην οποία αποφασίστηκε ο διαχωρισμός της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Κύπρου, Αιγύπτου και Ελλάδος. Και κινήθηκε, αν δεν κάνω λάθος, αμέσως την επόμενη μέρα το Μπαρμπαρός και μάλιστα χωρίς συνοδεία τουρκικών πλοίων, γιατί ίσως δεν προλαβαίνανε, και πήγε στην περιοχή εκεί ακριβώς για να διατυπώσει τις διεκδικήσεις της Τουρκίας στην περιοχή και να μην επιτρέψει να υπάρξουν θαλάσσια σύνορα μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας. Και εκεί έγινε και το επεισόδιο με την ελληνική φρεγάτα, η οποία για άλλους λόγους βρισκόταν στην περιοχή, δεν υπήρχαν τουρκικά πλοία εκεί. Και στη συνέχεια παρέμεινε σε αυτή την περιοχή διενεργώντας έρευνες στα όρια του οικοπέδου 4 με την ελληνική υφαλοκρηπίδα, αλλά από σήμερα το πρωί κινείται δυτικά και διενεργεί έρευνες στο οικοπέδο 4, το οποίο γειτνιάζει σχετικά και με το 10. Άρα αυτή την ώρα η Τουρκία, κύριε Πενταρά, αξιοποιεί είτε το στόλο της, είτε τον Μπαρμπαρός, είτε τα γεωτρύπανα, γιατί από ό,τι έβλεπα και στα ρεπορτάζ του Χριστόφορου, από καιρό έρχεται και δεύτερο και όλο έρχεται κτλ. Για να πηγαίνει στην πράξη και να αμφισβητεί εκείνη την ώρα που συμβαίνουν πράγματα, ότι προσέξετε, εδώ είμαι κι εγώ και αξιοποιώ όλα αυτά τα μέσα για να δημιουργήσει είτε γκρίζες ζώνες, είτε να δείξει ότι δεν θα γίνουν τα θαλάσσια σύνορα όπως τα θέλετε εσείς. Δεν θα με αφήσετε απ' έξω. Το κάνει αυτό το πράγμα αυτή την ώρα, αυτό το μήνυμα μας στέλνει. Η Τουρκία υλοποιεί μια στρατηγική, κύριε Κιμήτρη, η οποία έχει διατυπωθεί και στο βιβλίο του Νταβούτογλου «Στρατηγικό βάθος». Και αργότερα επανειλημμένα, ώστε η Τουρκία να καταστεί μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη. Και υπάρχουν και δηλώσεις του ίδιου του Ερντογάν που αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης, μιλάει για τη μεγάλη Τουρκία, για τα σύνορα της καρδιάς του που δεν συμπίπτουν με τα σημερινά σύνορα. Η γαλάζια πατρίδα. Η γαλάζια πατρίδα, ναι. Και μια μεγάλη δύναμη χωρίς ναυτική παρουσία δεν μπορεί να υπάρξει. Και επειδή η Τουρκία γνωρίζει ότι η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου από την Κυπριακή Δημοκρατία εις την ΑΟΣ, που όπως έχει αποδειχθεί από τις έρευνες, το φυσικό αέριο υπάρχει νοτίως της Κύπρου, στα οικόπεδα που έχει χαράξει η Κυπριακή Δημοκρατία, ουσιαστικά την εκτοπίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή η εκμετάλλευση του φυσικού αερίου με τις πλατφόρμες εξόρυξης, με τους αγωγούς, με τις διαδρομές που θα γίνονται, με την ασφάλεια που θα υπάρχει, η Τουρκία εκτοπίζεται από την Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση ακριβώς με τη στρατηγική την οποία έχει χαράξει, και γι' αυτό όλες αυτές οι αντιδράσεις, οι οποίες έχω διατυπώσει επανειλημμένα εγώ αυτή την άποψη, δεν είναι ρητορικές, ούτε γίνονται για εσωτερική κατανάλωση, είναι πραγματικές.